Έχουμε σήμερα κοντά μας τον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτισμού, τον κύριο Μιχάλη Άνθιμο Δίσο, και την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού, την κυρία Ρηφίλη Χιωτέλη. Οι τρεις αυτοί φορείς, δηλαδή η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Μυτιλίνης και η Φιλελληνική Εταιρεία Λέσβου, συνδιοργανώνουν τη σημερινή έκθεση, φιλοτελική έκθεση θεματική 2024 και τις υπόλοιπες εκδηλώσεις εορτασμού των 80 χρόνων της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέσβου. Σήμερα ξεκινάει μια φιλοτελική έκθεση, την οποία έχουμε ονομάσει θεματική 2024 και θα σας εξηγήσω στη συνέχεια γιατί της δώσαμε αυτό το όνομα. Η έκθεση αυτή εντάσσεται στους εορτασμούς των 80 χρόνων της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέσβου, που ξεκίνησε τη λειτουργία της το 1944, τον Αύγουστο εκείνης της χρονιάς, λίγο πριν φύγουν τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής από το νησί της Λέσβου. Και μάλιστα από τις πρώτες ενέργειες που έκανε η εταιρεία εκείνη την περίοδο ήταν να προτείνει στην νομαρχία την έκδοση μιας αναμνηστικής σειράς γραμματοσύμων, που έγινε αποδεκτή η πρότασή της, και έτσι επισημάνθηκαν κάποια γραμματόσημα από τα αποθέματα που είχε το ταχυδρομείο, με την επισήμανση «Ελεύθερη Λέσβος 10 Σεπτέμβρη 1944», και έτσι έχουμε τα αναμνηστικά γραμματόσημα της απελευθέρωσης από την γερμανική κατοχή. Φυσικά η εταιρεία στα 80 αυτά χρόνια της έχει αναπτύξει ένα πλούσιο έτσι, έργο και πολλές δραστηριότητες, με σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη του φιλοτελισμού στη Μυτιλίνη και σε όλο το νησί. Εκδίδουμε ένα περιοδικό από το 1976, την Φιλοτελική Λέσβο, κάθε τρεις μήνες τώρα, με την οποία προσπαθούμε να διαδώσουμε έτσι τον φιλοτελισμό και να απευθυνθούμε σε όλο τον κόσμο και κυρίως στη νέα γενιά. Γι' αυτό κάνουμε και ένα πρόγραμμα που το έχουμε ονομάσει Φιλοτελικό Εργαστήριο, και κατά καιρούς επισκεφτόμαστε σχολεία και έτσι ενημερώνουμε τους μαθητές για τον φιλοτελισμό και την συλλογή γραμματοσύμων. Η έκθεση λοιπόν σήμερα, που ξεκινάει σήμερα, την ονομάσαμε θεματική, γιατί ακριβώς οι συλλογές που εκτίθενται είναι λεγόμενες θεματικές συλλογές. Δηλαδή κάθε μία από αυτές έχει να κάνει με ένα συγκεκριμένο θέμα, με ένα συγκεκριμένο αντικείμενο. Έχουμε λοιπόν συλλογές που έχουν να κάνουν με τον αθλητισμό, έχουν να κάνουν με το ποδόσφαιρο ειδικότερα, έχουν να κάνουν με το σκάκι, με τον προσκοπισμό, με την φύση και το περιβάλλον, με το νησί της Λέσβου και άλλα θέματα. Αυτό το είδος του φιλοτελισμού είναι το πλέον δημιουργικό, όπως λέμε, ή εκπαιδευτικό, γιατί ο συλλέκτης για να στήσει και να καταρτήσει τη συλλογή του πρέπει να μελετήσει πάρα πολύ καλά το θέμα και να προσπαθήσει να καλύψει όλες τις πτυχές του. Άρα δεν είναι μόνο ότι συλλέγω γραμματόσημα, είναι ότι μελετάω το αντικείμενο, εμβαθύνω σε αυτό και προσπαθώ να το παρουσιάσω, να κάνω ένα αφήγημα. Που αντί όμως να χρησιμοποιήσω λέξεις για το αφήγημα αυτό, χρησιμοποιώ τις παραστάσεις των γραμματοσύμων. Οπότε θεωρούμε ότι αυτό του είδους συλλογής είναι η πλέον δεδειγμένη για τους πιο μικρούς συλλέκτες, όχι ότι δεν απευθύνεται και σε μεγαλύτερους φυσικά, αλλά είναι το κατάλληλο είδος συλλογής για τους μαθητές, γιατί τους βάζει και σε μια διαδικασία κριτικής σκέψης, σε μια διαδικασία ανάλυσης, σε μια διαδικασία βελτίωσης της καλαισθησίας τους, οπότε έχει αρκετά ωφέλη που μπορεί να κερδίσει κάποιος από την συλλογή αυτή των γραμματοσύμων. Φυσικά, η έκθεση αυτή δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί αν δεν είχαμε την συμπαράσταση της τοπικής κοινωνίας μέσω των αρχών που υπάρχουν. Έτσι λοιπόν, από το σημείο αυτό θα ήθελα να δώσω θερμές ευχαριστίες και στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, στον Δήμο Μυτιλίνης και στα ελληνικά ταχυδρομεία, τα οποία ο καθένας από το δικό του πόστο βοήθησε πάρα πολύ και οικονομικά και ηθικά και με άλλους τρόπους την λειτουργία αυτής της έκθεσης, αλλά και γενικότερα τον εορτασμό των 80 χρόνων της Φιλοτελικής Εταιρείας. Επίσης, θερμές ευχαριστίες σε όλο το Διοικητικό Συμβούλιο της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέσβου,
που έδωσε μία έτσι μεγάλη μάχη με το χρόνο λόγω της απεργίας των καραβιών, έτσι ώστε να έρθουν όλα όσα χρειάζονται για την έκθεση στην ώρα τους, να στηθούν και σήμερα να υπάρχει αυτό το αποτέλεσμα. Εύχομαι να λειτουργήσει η έκθεση ικανοποιητικά και να έχουμε την προσέλευση τόσο από τους δημότες της Μυτιλήνης και του νησιού, όσο και από σχολεία, στα οποία κυρίως απευθύνεται. Αξιότιμε κύριε Βαΐτη, πρόεδρε της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέσβου, η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου μέσω της Αντιπεριφέρειας Πολιτισμού, στηρίζοντας τον πολιτισμό και την τέχνη και ιδιαίτερα σε ένα τόσο μοναδικό και ιδιαίτερο αντικείμενο τέχνης που είναι ο φιλοτελισμός, όπου ο οποίος πραγματικά αποτυπώνει εμβληματικότατα την ιστορία του τόπου και τον πολιτισμό μέσα σε πολύ μικρές γραβούρες, μέσα σε πολύ μικρές χαράξεις γραμματοσύμων, που πραγματικά είναι άξιο απορίας πως ο ανθρώπινος νους μπορεί να συλλέξει τέτοια πληροφορία μέσα από τόσο μικρά σημάδια. Αυτό πραγματικά είναι και η μαγεία του φιλοτελισμού. Αυτή λοιπόν την μαγεία και την ιδιαιτερότητα μέσα από τον εορτασμό των 80 ετών της Φιλοτελικής Εταιρείας Λέσβου, την οποία εσείς της οποίας ηγείστε, και πραγματικά εδώ θα ήθελα να ευχαριστήσουμε ως Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου και να μεταφέρω και τις ευχαριστίες του Περιφερειάρχη μας, του κ. Κώστα Μουτζούρη, για το έργο το οποίο επιτελείτε. Αυτό λοιπόν το έργο εμείς ερχόμαστε να το συνδιοργανώσουμε, όχι μόνο να το στηρίξουμε, για να ευχηθούμε με τη σειρά μας να έχετε άλλα τόσα χρόνια παρουσίας και προσφοράς στον τόπο και να είμαστε γεροί και συνδερέγοι να ξαναγιορτάσουμε τόσα χρόνια ακόμη. Ερχόμαστε λοιπόν να το στηρίξουμε γιατί πραγματικά προάγει αυτές τις ιδιαίτερες στιγμές, τα γεγονότα τα οποία έχουν διαδραματιστεί στον τόπο μας και ιδιαίτερα αυτή η έκθεση, η οποία όπως προείπατε έχει γίνει με πάρα πολύ κόπο και χρονικό και από τους συνεργάτες σας με μεγάλο κόπο. Αυτό το οποίο θέλω να πω είναι ότι να είστε γεροί να προάγετε τέτοιου είδους ιστορία, γιατί αυτή έχουμε ανάγκη. Και πραγματικά χαιρόμαστε που απευθύνεστε σε εκπαιδευτήρια τα οποία έχω μάθει ότι έχουν κλείσει πολλών ημερών πριν. Έτσι, ραντεβού. Το γνωρίζω γιατί και η σύζυγός μου είναι εκπαιδευτικός και η οποία μέσα στην εβδομάδα θα σας επισκεφθούν το 5ο Δημοτικό εδώ. Οπότε γνωρίζω καλά ότι έχετε έτσι μεγάλη απήχηση. Να προάγετε με τέτοιο τρόπο την ιστορία μας και τα γεγονότα του τόπου μας που τόσο έτσι χαρακτηριστικά και αναφυσβήτητα προάγεται. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα τι έχετε προσφέρει και για την συνεργάνωση και όλα. Για οτιδήποτε χρειαστείτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Και στο σημείο αυτό θα ήθελα να ευχαριστήσω και το Δήμο Μυτιλήνης, γιατί πραγματικά όλοι οι φορείς πρέπει να συνυπάρχουμε και να υποστηριζόμαστε και να στηρίζουμε τους φορείς οι οποίοι δημιουργούν πολιτισμό και ιστορία. Και γι' αυτό το λόγο πραγματικά σας ευχαριστούμε και πρέπει να πορευόμαστε μαζί. Εμείς το κάνουμε αυτό. Έτσι. Λοιπόν, με τη σειρά μου και εγώ να ευχηθώ να τα εκατοστήσετε, να τα ξαναεκατοστήσετε και να είσαστε εδώ παρόντες, να μας θυμίζετε μια όμορφη παιδική συνήθεια. Εγώ αυτές τις μέρες το σκέφτηκα αυτό πολλές φορές. Κάπου στις παιδικές μας βιβλιοθήκες, στη δικιά μου γενιά, υπάρχουν άλμπουμ με γραμματόσημα. Βέβαια, εμείς τότε ως μικρά παιδιά εντυπωσιαζόμασταν από τα γράμματα που ερχόταν από την Αμερική, από την Αυστραλία, από την Αφρική. Συλλέγαμε αυτά τα πολύτιμα γραμματόσημα. Ήταν ο τρόπος επικοινωνίας τότε με ανθρώπους που είχαμε στη ξενιτιά. Μια πολύ όμορφη συνήθεια πραγματικά που με το πέρασμα των καιρών ίσως και την εξέλιξη της τεχνολογίας χάθηκε από την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, των παιδιών, των μαθητών, και είναι αυτή μια πολύ καλή ευκαιρία οι μαθητές να ξαναδούν και να ξαναγνωρίσουν τι είναι το γραμματόσημο, όχι μόνο ως μέσο επικοινωνίας παλιότερων γενιών,
αλλά και ως ένα έργο τέχνης, γιατί πραγματικά είναι μικρά έργα τέχνης το καθένα από αυτά, αν τα παρατηρήσουμε, τα οποία έχουν μια μοναδική αξία. Αποτυπώνουν τα γεγονότα της εποχής εκείνης, των καιρών αυτών, και ιδιαίτερα όχι μόνο τα γεγονότα που έγραψε η ιστορία στα επίσημα βιβλία της, αλλά και γεγονότα και συνήθειες της καθημερινότητας που χάνεται μέσα στο πέρασμα των χρόνων. Για μας λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να έρθουν τα παιδιά εδώ των σχολείων, να δουν αυτή την έκθεση, και δεν ξέρω, μια ιδέα, ίσως κάποια στιγμή η Φέλινα έκανε έτσι έναν διαγωνισμό μέσα στα σχολεία, όπου να καλούσε τα παιδιά να προστρέξουν σε συλλογές παλιότερες που έχουν στα σπίτια τους και να παρουσιάσουν ίσως κάποια στιγμή σε μια ανάλογη έκθεση αυτή τους την προσπάθεια. Θέλω να μεταφέρω τις ευχαριστίες και τα συγχαρητήρια του Δημάρχου Μυτιλίνης, του Παναγιώτη Χριστόφα και της Δημοτικής Αρχής για αυτή σας την πρωτοβουλία. Με τις δυνάμεις που μας αναλογούν είμαστε εδώ και στηρίζουμε τέτοιες προσπάθειες. Είναι πολύ ελπιδοφόρο κοινωνικές ομάδες, πολίτες του τόπου μας να δραστηριοποιούνται και να παρουσιάζουν ένα τέτοιο έργο. Θα προσπαθήσουμε να είμαστε δίπλα σας σε ό,τι χρειαστείτε και ευχόμαστε κάθε επιτυχία σε αυτή σας την προσπάθεια και σε αυτή την έκθεση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και εσάς για την συνδιοργάνωση της εκδήλωσης αυτής και όλων των εκδηλώσεων του εορτασμού. Η ιδέα σας είναι πάρα πολύ καλή, την υιοθετούμε. Έχουμε κι εμείς κάπως επεξεργαστεί και θέλουμε τα επόμενα χρόνια με τη συνεργασία κάποιων σχολείων που θα υπάρχουν μαθητές που θα διαφερθούν να το καλλιεργήσουμε λίγο το θέμα του θεματικού φιλοτελισμού, έτσι ώστε σε 2 χρόνια για παράδειγμα που έχουμε και τα 50 χρόνια του περιοδικού, γιατί έχουμε και μια άλλη επέτειο προσεχή, τα 50 χρόνια της Φιλοτελικής Λέσβου, να μπορέσουμε να διοργανώσουμε τη μαθητική 2026. Παραπλήθηκα. Αν τα καταφέρουμε. Συμπληρώνοντας αυτό που είπε η κυρία Δήμαρχος, αν μου επιτρέπετε, θα μπορούσε να γίνει και μια δραστηριότητα διαγωνιστική. Θα μπορούσαν να σχεδιάσουν τα παιδιά επάνω σε ένα θέμα, τα οποία αυτά να γίνουν, δηλαδή τα βραβεία τα οποία θα πάρθουν, ή ακόμα και το σύνολο των δράσεων αυτών να αποτυπωθούν επάνω σε γραμματώσεις. Μα θα είναι κάτι πολύ ωραίο. Σχεδιαστούν από τα παιδιά. Έτσι, από τα σχεδιά, τα παιδιά. Και αυτή πολύ καλή ιδέα. Εγώ κάτι που θα ήθελα να ρωτήσω είναι το εξής. Ποιο από τα εκθέματα θεωρείτε ότι έχει ιδιαίτερη αξία και γιατί? Κοιτάξτε τώρα, αυτό το ερώτημα είναι λίγο δύσκολο να το απαντήσω. Η κάθε συλλογή εκφράζει τον προσωπικό κόπο του συλλέκτη να στήσει την ιδέα του, να την δομήσει, να βρει το υλικό το κατάλληλο και να το στήσει. Δεν θα ήθελα έτσι να προκρίνω κάποιο ή όχι έκθεμα από αυτά που υπάρχουν, γιατί όλα αποτυπώνουν έτσι αρκετή προσπάθεια και αρκετό μεράκι και όλα αξίζουν συγχαρητηρίων. Έχουμε φυσικά κάποια πιο ιστορικά εκθέματα που αφορούν επισημάνσεις γραμματοσύμων και του 1944 που σας είπα και την προηγούμενη του 1912 με την ελληνική κατοχή Μυτιλίνης στις 8 Νοεμβρίου. Αλλά όλα τα εκθέματα έχουν έτσι μια ιδιαίτερη αξία και κουβαλάνε αρκετή δουλειά πίσω τους. Για κρίσεις εκθεμάτων φιλοτελικών υπάρχουν άλλου είδους εκθέσεις που δεν είναι η δικιά μας εδώ. Δηλαδή, όντως διοργανώνονται και συναγωνιστικές εκθέσεις που οι ειδικοί φιλοτελιστές που είναι κριτές και έχουν κατά κάποιο τρόπο μια αναγνώριση από επιτροπές φιλοτελικές, αυτοί μπορούν να κρίνουν και να απονείμουν μετάλλια σε εκθέματα. Και έχουμε και τα μεγάλα χρυσά, τα χρυσά, τα αργυρά, αλλά η δικιά μας έκθεση δεν είναι συναγωνιστική. Πιο πολύ θέλει να καλλιεργήσει τον φιλοτελισμό και να τον διαδώσει. Ναι, έχουμε στην Ελλάδα, μάλιστα σε λίγες μέρες ξεκινάει η Βαλκανική έκθεση Βαλκανφύλλα, η 20η Βαλκανφύλλα 2024, θα γίνει στη Θεσσαλονίκη αρχές Νοέμβρη.
Και αυτή είναι μια διαγωνιστική έκθεση με πάρα πολλές συμμετοχές από πολλά κράτη. Συμμετέχουμε και εμείς με το περιοδικό μας στη Φιλοτελική Λέσβο και αυτή θα είναι μια συναγωνιστική έκθεση. Την Κυριακή 3 Νοέμβρη στις 12 η ώρα στη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής στην αίθουσα εκδηλώσεων, εκεί θα γίνει ο εορτασμός των 80 χρόνων. Οπότε δεν κάναμε εγκαίνια ξεχωριστά της έκθεσης, ακριβώς επειδή θα γίνει αυτή η εκδήλωση και θα θέλουμε η συμμετοχή του κόσμου να είναι εκεί, στην οποία εκδήλωση θα αναφερθούμε στο ιστορικό ίδρυσης της εταιρείας, θα αναφερθούμε στα γραμματώσιμα της Ελεύθερης Λέσβου, θα αναφερθούμε στις δράσεις τις σημαντικότερες που έχουν γίνει αυτά τα 80 χρόνια και θα αναφερθούμε ειδικά στο θεματικό φιλοτελισμό για να το συνδυάσουμε και με την έκθεση που ξεκινάει σήμερα.